Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό του 2020, που είναι ο δεύτερος μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την αυστηρή επιτροπία, θέλω να επισημάνω το εξής. Τα λεγόμενα του καθενός συναδέλφου από το βήμα αυτό αποτελούν ιστορική καταγραφή και έχουν ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία για τον κόσμο που μας ακούει. Και το λέω αυτό από την αρχή, γιατί θεωρώ ότι τα επικοινωνιακά παιχνίδια τύπου τηλεοπτικών πάνελ αλλά και προεκλογικών μπαλκονιών δεν χωρούν σε αυτό το βήμα. Και θα καταθέσω στο τέλος για τα πρακτικά έτσι μια στασιολόγηση, μια σταχυολόγηση δηλώσεων σχετικά με τους αγρότες, τα οποία ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Στις γενικές λοιπόν γραμμές του, ο προϋπολογισμός του 2020 χαρακτηρίζεται ως προϋπολογισμός διάψευσης των προεκλογικών υποσχέσεων για την κοινωνία. Και είναι προϋπολογισμός διάψευσης, γιατί η βασική προεκλογική ατάκα της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη. Με το φορολογικό νομοσχέδιο όμως που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά και την αποτύπωση στα στοιχεία του προϋπολογισμού που συζητάμε σήμερα, αποδεικνύεται ότι έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά κοστοβόρων ελαφρύνσεων για τα μεγάλα εισοδήματα και τις λίγες υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις, από τη μία, και μηδαμινές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, όποιον εισοδηματικό ορισμό και αν διαλέξουμε να τη χαρακτηρίσουμε. Χαρακτηριστικό και αδιαφυσβήτητο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι το 80% σχεδόν του ωφέλους από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24% για τις επιχειρήσεις θα το καρποθούν περίπου 6.000 μεγάλες επιχειρήσεις ή το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Επίσης χαρακτηρίζεται ως ταξικός προϋπολογισμός με ενίσχυση των λίγων και ισχυρών σε βάρος της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου. Βλέπουμε δηλαδή ενίσχυση των εισοδηματικών ανισοτήτων που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά αντίθετα ενισχύονται. Βλέπουμε την αντιστροφή της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για ισοκατανομή των βαρών σύμφωνα με τη συνταγματική άλλωστε επιταγή. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λέει και μια σειρά από επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Τα ωφέλη της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια που πέτυχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους κόπους του ελληνικού λαού όχι μόνο δεν κατανέμονται δίκαια, αλλά κατανέμονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οδήγησε τη χώρα στην κρίση και στη χρεοκοπία. Εστιάζοντας τώρα ιδιαίτερα στους αγρότες, στους αλλείς, στους κτηνοτρόφους, αλλά και στους συνεταιρισμούς και στις μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, θα έλεγα τελικά ότι ο θησαυρός ήταν άνθρακες τελικά για όλους αυτούς. Και εξηγούμε. Πρώτον, στη φορολογία μιλάμε για μια ελάφρυνση ψίχουλα έως 173 ευρώ το χρόνο. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή του εισαγωγικού σε 9% για τις 10 πρώτες χιλιάδες ευρώ στα φυσικά πρόσωπα έχει πολύ μικρή επίπτωση για τους αγρότες που απολαμβάνουν το γενικό αφορολόγητο το οποίο θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η δε αύξηση του αφορολογήτου επίσης έχει πολύ μικρή επίπτωση για τους αγρότες και λιγοστά ωφέλη θα δουν στις επιχειρήσεις τους στην φορολογία τους μόνο αγροτικές οικογένειες με πάνω από 3 παιδιά. Άρα πρόκειται για φιάσκο σε σχέση με αυτό που λεγόταν προεκλογικά. Δεύτερον, η μείωση στην προκαταβολή φόρου που θα δουν οι αγρότες θα είναι μόλις 5%. Αυτό βέβαια μοιάζει περισσότερο με φάρσα παρά με φορολογική ελάφρυνση. Τρίτον, καμία ελάφρυνση στη φορολογία των συνεταιρισμένων αγροτών. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ήδη αναγγείλει από το Μάιο του 2019 έκπτωση επί του τζίρου που θα περνάει μέσα από τους συνεταιρισμούς για τους αγρότες φυσικά πρόσωπα μέλη των συνεταιρισμών. Αυτό θα αποτελούσε πραγματικά ένα γενναίο κίνητρο για την ενίσχυση των συνεταιρισμών με νέα μέλη αλλά και τον έλεγχο της παραοικονομίας στον αγροτικό τομέα. Τέταρτον, ακόμα και η πρόσφατη εξαγγελία για έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο
εξαφανίστηκε αφού στα έσοδα στον κωδικό, τον ανάλογο κωδικό για τα έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωση των ντίζελ κίνησης στον προϋπολογισμό του 2020, τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 177 εκατομμύρια, ήτι από 1.364 του 19 σε 1.541 το 2020. Πέμπτο, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι μειωμένος κατά 50 εκατομμύρια, σε ποσοστό δηλαδή 5,88, και μάλιστα από το σκέλος το αναπτυξιακό του προϋπολογισμού του Υπουργείου. Έκτο, δεν φαίνεται μάλλον πουθενά να υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για δαπάνες προσωπικού σε νέες προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και τους κτηνιάτρους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να σας θυμίσω, είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αμέσως μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την Επιτροπία για πρόσληψη 180 υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 172 κτηνιάτρων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με αποστελεχωμένες υπηρεσίες ελπίζει η κυβέρνηση να πατάξει τις ελληνοποιήσεις ή μήπως τελικά δεν έχει τέτοια πολιτική βούληση? Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ψαράδες μας είδαν να επιβάλλεται κεφαλικός φόρος χαράτσι που θα ισχύσει σε λίγες μέρες από σήμερα, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου, και θα υπολογίζεται όχι με βάση το τζίρο ή τα αλλιεύματα των ψαράδων, αλλά με βάση το μήκος του σκάφους, και γι' αυτό ακριβώς είναι χαράτσι. Έρχεται δε την ώρα που οι ψαράδες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες πιέσεις, τόσο με την κλιματική αλλαγή και την εγκατάσταση στις ελληνικές θάλασσες ξενικών ειδών που πιέζουν τα ιχθυαποθέματα, όσο και, θέλω 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, όσο και μεγάλο ανταγωνισμό από αλλιευτικούς στόλους γειτονικών κρατών, και μιλάω φυσικά για τη γείτονα Τουρκία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται λοιπόν για έναν αποκαλυπτικό προϋπολογισμό. Οι προεκλογικές μάσκες έπεσαν νωρίς για τη μεσαία τάξη, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλλοίς, οι οποίοι κατάλαβαν νωρίς την προεκλογική εξαπάτηση της Νέας Δημοκρατίας. Και καταθέτω τώρα στα πρακτικά μια σταχυολόγηση από φιλική εφημερίδα των προεκλογικών υποσχέσεων που διαψεύδονται σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην προμνημονιακή πραγματικότητα, στη συνταγή δηλαδή που μας οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σκόντρα, από τη Νέα Δημοκρατία.